Με στόχο να προσελκύσουν νέα παιδιά, πραγματοποιήθηκε εχθές στο Ηράκλειο ο περιφερειακός αγώνας αερομοντελισμού κατηγορίας F1E με αερομοντέλα ελεύθερης πτήσης σε εσωτερικό χώρο. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ για ακόμη μια φορά στο χώρο όπου ξεκίνησαν οι πρώτοι πανελλήνιοι αγώνες το προηγούμενο έτος και συνεχίζουμε με περιφερειακό αγώνα ο οποίος έχει μεγάλη αποτυχία, έχει αερολέσχες από όλο το νησί, είναι περίπου 40 οι διαγωνιζόμενοι, έχουμε και μικρά παιδιά, είναι ο στόχος που επιδιώκουμε να έρθουν μικρά παιδιά στο χώρο. Καθώς επίσης και οι κυρίες, δεσποινίδες και οι κυρίες. Ο αγώνας αφορά την προσπάθεια του αεραθλητή να πετάξει το αερομοντέλο του με το χέρι και αυτό να παραμείνει σε πτήση όσο το δυνατόν περισσότερη ώρα. Ο αθλητής έχει συνολικά 9 προσπάθειες σε 3 γύρους και στην τελική βαθμολογία προσμετρούνται οι 3 καλύτεροι χρόνοι. Όλα τα αερομοντέλα που συμμετείχαν στον αγώνα ήταν ιδιοκατασκευές, ενώ στο τέλος του αγώνα δόθηκε η δυνατότητα σε παιδιά να πετάξουν αερομοντέλα ελεύθερης πτήσης. Η Ένωση Αερομοντελιστών Ηρακλείου Κρήτης διοργανώνει περιφερειακό αγώνα κατηγορίας F1E. Είναι μια κατηγορία πολύ εύκολη στην κατασκευή και με πάρα πολύ μικρό κόστος, ώστε να δώσει τη δυνατότητα σε όλους τους αερομοντελιστές να συμμετέχουν με σχετικά εύκολο τρόπο. Το κόστος και η όλη η διαδικασία είναι εύκολα, το κόστος είναι μικρό, δηλαδή με 10 ευρώ περίπου μπορείς να φτιάξεις αυτό το μοντελάκι. Και ο τρόπος που γίνεται ο κανόνας είναι να μείνει όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο στον αέρα. Ο χρόνος ξεκινάει από τη στιγμή που θα φύγει από το χέρι του αεραθλητή μέχρι που θα κουμπίσει το έδαφος. Ο αερομοντελισμός, πέρα από ενδιαφέρον χόμπι, είναι και ένα άθλημα αναγνωρισμένο παγκόσμια. Στην Ελλάδα έχει αναγνωριστεί από την Ελληνική Πολιτεία και την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Οι αγωνιστικές κατηγορίες του συγκεκριμένου αθλήματος είναι πολλές, ωστόσο η κατηγορία που διεξήχθη εχθές στο κλειστό γυμναστήριο της Νέας Αλικαρνασσού είναι καινούρια στην Ελλάδα.